Της ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΦΑ ΑΘΗΝΟΝ για 7 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μήπως ευθύνεται το Σύνταγμα για τη χρεοκοπία? Μήπως άραγε ευθύνεται το Σύνταγμα για τη διαφθορά, τη διαπλοκή, το πελατειακό κράτος, για το λαϊκισμό και την εθνικιστική δημαγωγία, για την καταστροφή των ακτών και των δασών, για την έκρηξη των ελλημάτων, για την ανεργία? Ήταν οι πιστωτές που ενοχοποίησαν το Σύνταγμα. Και το ίδιο άκουσαν να αναπαράγει σήμερα στην αίθουσα αυτή η Νέα Δημοκρατία. Η οικονομική χρεοκοπία όμως ήταν αποτέλεσμα πολιτικής χρεοκοπίας, της κρίσης του μοντέλου ανάπτυξης και πολιτικής διαχείρισης της χώρας από τον πάλε ποτέ κρατεό πλειοψηφικό δικοματισμό, που βαθμιαία, ειδικά μετά την ένταξή μας στο ευρώ, σφραγίστηκε από τις ανισότητες που γεννούσε ο νεοφιλελευθερισμός ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Ευρωπαϊκού Νότου. Η ενοχοποίηση του Συντάγματος υπήρξε ένα αντιδημοκρατικό τέχνασμα, μια πολιτική μηχανική, προκειμένου να επιβληθούν διαπυρός και σιδήρου τα μνημόνια. Άλλωστε το Σύνταγμα δοκιμάστηκε μερικές φορές, κουρελιάστηκε η αλήθεια από τη μεθοδολογία της Τρόικας, καθώς επιβλήθηκε ένα καθεστώς εκτάκτου ανάγκης και αμφισβητήθηκε το δημοκρατικό δικαίωμα του λαού να επιλέγει ανάμεσα σε εναλλακτικές και αντιθετικές οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές. Μονόδρομος και Σύνταγμα είναι αντίθετες έννοιες. Καθώς βασανιστικά και σταδιακά βγαίνουμε από τη μνημονιακή περιπέτεια, έχουμε χρέος να ανασυστήσουμε και να διευρύνουμε τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών, να ενισχύσουμε τη λαϊκή συμμετοχή και να αλλάξουμε την πολιτική, δίνοντάς της δημοκρατικό και ισχυρό περιεχόμενο, σε αντιστοιχίες με τις ελπίδες των πολιτών για μια δίκαιη ανάπτυξη με επίκεντρο την εργασία και το κοινωνικό κράτος, αλλά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μια κατά το δυνατόν ισότιμη θέση της χώρας σε μια Ευρώπη που πρέπει να αλλάξει για να μην διαλυθεί. Το Σύνταγμα είναι η ραγοκαλιά της δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και της παραγωγικής ανασυγκρότησής της. Προφανώς το Σύνταγμα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργατικών διαδικασιών, να δημιουργεί προϋποθέσεις λαϊκής ενότητας και πρόοδου. Αλλά η συνένεση δεν επιτυγχάνεται εν κενό. Αντανακλά και ταυτόχρονα προάγει τον υφιστάμενο πολιτικό και κοινωνικό συσχετισμό. Με αυτήν την έννοια δεν υπάρχει ουδέτερη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει τη δική της ταυτότητα. Αυτή στηρίζεται στην συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή στην αποδοχή των ανισοτήτων ως φυσικών φαινομένων και στην πρόσδεση σε συντηρητικές αντιλήψεις περί έθνους και θρησκείας που καθυλώνουν την Ελλάδα σε στερεότυπα εθνοκαπηλείας, θρησκοληψίας και ρατσισμού. Προτείνει τη συνταγματική θέσπιση του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Πρόκειται περί μιας μνημονιακής μηχανικής, με την οποία περιορίζονται οι δυνατότητες άσκησης δημόσιων πολιτικών και απελευθερώνεται χώρος για τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν είναι νοικοκύρεμα, αλλά εκποίηση των ασημικών του κράτους. Άρθρο 16. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και όχι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, που έλεγε παλιότερα και η Νέα Δημοκρατία. Έχει σημασία η μετατόπιση σε ορολογία από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί στην ουσία ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση υποβαθμισμένων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που είναι στον πάτο όλων των διεθνών κατατάξεων. Διαβάστε τη μελέτη του ΕΚΠΑ για τη διεθνή κατάταξη των πανεπιστημίων. Το ΕΚΠΑ, το Αθήνης δηλαδή, είναι στη θέση 271 στον κατάλογο αυτόν. Και τα κολέγια που μας προτείνει η Νέα Δημοκρατία να τα κάνουμε πανεπιστήμια είναι στις θέσεις από 22.000 έως 23.000 στον πίνακα της κατάταξης. Τόσο πολύ λοιπόν πιστεύετε στην αριστεία, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Μας κατηγορείτε για ιδεολειψία, επειδή δεν θέλουμε να εμπορευματοποιήσουμε την ανώτη εκπαίδευση. Άρα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, το 1975, στο Σύνταγμα του 1975, ήταν ιδεολειπτικός όταν κι αυτός αρνιόταν να προχωρήσει σε αυτά τα οποία τώρα εσείς όψιμα υιοθετείτε και εισηγήστε.
Ένα πανεπιστήμιο διαθέτει λειτουργική ανεξαρτησία, μεταπτυχιακά και έρευνα που οδηγούν σε τίτλους διδακτόρων. Στα εν λόγω ιδιωτικά πανεπιστήμια, ποιος θα ορίζει το διδακτικό προσωπικό και το πρόγραμμα σπουδών, ο ιδιοκτήτης, η αγορά? Τι νόημα έχει ανεξάρτητη εποπτεύουσα αρχή? Ποιο πανεπιστήμιο στον κόσμο εποπτεύεται από τέτοια αρχή? Μήπως θα έχουμε επανάληψη μιας ανεξάρτητης αρχής όπως παλαιότερα την καρικατούρα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου? Και ποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού θα έρθει στην Ελλάδα με τέτοιους όρους εποπτείας? Προφανώς κανένα. Συνεπώς η συζήτηση όπως γίνεται στην Ελλάδα αφορά αυτά ακριβώς τα υποβαθμισμένα και χαμηλής ακαδημαϊκής ποιότητας κολέγια, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν στην ουσία συγγράψει τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και η λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων με δίδακτρα στα ελληνικά ΑΕΗ και με ξένους φοιτητές που θα αναδείξουν τα επιστημονικά προτερήματα των πανεπιστημίων μας, θα προσελκύσουν ξένους φοιτητές, θα αξιοποιήσουν ένα πλεονάζον σήμερα, σχολάζον σήμερα επιστημονικό πανεπιστημιακό δυναμικό. Σχέσεις Εκκλησίας Κράτους. Μετά από πολλά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί μια κατά την νόμη περιορισμένη και άτολμη αλλαγή, παρότι το αίτημα του χωρισμού κράτους-εκκλησίας επιδοκιμάζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο χωρισμός συγκεντρώνει από 54% έως 74,5%, ενώ το να μην είναι ιερείς δημόσιοι υπάλληλοι το επιθυμεί το 78% και υπέρ της καύσης των νεκρών τάσεται το 73%. Επίσης, το 53% συμφωνεί με την κατεύθυνση ενός εκκοσμικευμένου κράτους. Τα στοιχεία είναι από δημοσκοπήσεις εταιριών όπως η KPSS, η Bridges Europe και άλλες. Ο χωρισμός κράτους-εκκλησίας είναι όριμο κοινωνικό αίτημα με το οποίο κατοχυρώνεται τόσο η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης όλων των πολιτών, όσο και ο δημοκρατικός ουδετερόθρησκος χαρακτήρας του κράτους. Αυτό το όριμο κοινωνικό αίτημα έχει προκαλέσει την κινδυνολογική έκρηξη των συντηρητικών κύκλων, των ταφεά φορούντων, κυριολεκτικός και μεταφορικός. Οποιαδήποτε συμφωνία με την Εκκλησία έρθει, πρέπει να υπακούει στις αρχές του δημοσίου συμφέροντος. Δεν θέλουμε ένα θρησκευόμενο κράτος και μια πολιτευόμενη Εκκλησία. Δεν θέλουμε να μετατρέπονται οι θρησκευτικοί ηγέτες σε πολιτικούς και πολιτιακούς παράγοντες, ούτε πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς, πρόθυμο να ανατρέψουν την κυβέρνηση αν τους το επιτρέψει ο Αρχιεπίσκοπος. Όπως το 1975, στη μεγάλη καμπή της μεταπολίτευσης, τέθηκε το συνταγματικό θεμέλιο της εθνικής και κοινωνικής πορείας, έτσι και σήμερα δημιουργούνται νέες δυνατότητες διεύρυνσης της δημοκρατίας με την προκείμενη αναθεώρηση. Μόνο που τώρα βρισκόμαστε σε μια πορεία πολιτικής μετάβασης και θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες για να οριστικοποιηθεί το νέο πολιτικό προφίλ της χώρας σε συνάρτηση με την ανάπτυξη, τη δημοκρατία και την συνάδελφε, αν θέλετε. Συνεχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φίλη. Ο κύριος Καραγιαννίδης, βουλευτή